μετά από μια εβδομάδα ευχάριστη για εμάς τους παραγωγούς, τους αγρότες, αλλά για να πιστεύω και για όλο τον κόσμο. Γιατί όπως υπόθηκε κιόλας, είχαμε μεγάλη βελτίωση και στις πηγές επάνω της συμφαλείας, που σημαίνει ότι και για την ίδρυυση τα πράγματα πιστεύω ότι θα βελτιωθούν. Αυξημένη καταγράφεται η αγοραστική κίνηση στη λαϊκή αγορά της Κορίνθου, με τους παραγωγούς να δηλώνουν αισιόδοξοι, μιας και οι βροχοπτώσεις της περασμένης εβδομάδας ευνόησαν την παραγωγή τους. Με κάνει να ευχηθούμε να υπάρχουν και άλλες βροχοπτώσεις. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα από αυτές τις βροχοπτώσεις. Δεν ήταν χαλαζοπτώσεις για να έχουμε προβλήματα με χαλάζι, πλην ελαχίστων περιπτώσεων. Ήταν βροχοπτώσεις καλές, ευεργετικές για τους παραγωγούς, γιατί πλέον η κατάσταση είχε φτάσει στο αμήνι. Ήδη είχαμε διανύσει 2 μήνες χωρίς βροχές. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν ό,τι καλύτερο για τον αγροτικό κόσμο. Γιατί όλοι γνωρίζουμε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την άρδρευση και με ευκαιρία μέσα από το κανάλι σας να ενημερώσουμε και τον κόσμο για την κίνηση την οποία έγινε από τον Δήμο Κορινθίων. Να ας μιλήσουμε την ιδιότητα και λίγο του Αντιδημάρχου Αγροτικής Πολιτικής, που μέσω από μια δημοτική γεώτρηση εδώ στην περιοχή μας τροφοδοτούμε τις περιοχές της πρώην κοινότητας Άσου, Λεχαίου και Περιγιαλίου, δίνοντάς τους νερό για να ρεύσουν τις καλλιέργειές τους, γιατί και εκεί τα πράγματα είναι απελπιστικά, απογοητευτικά θα έλεγα, και θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Όμως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι θα πρέπει να πιέσουμε και πάλι για τον περιβόητο πλέον φράγμα του ασωπού, το οποίο δυστυχώς έχει αρχίσει να γίνεται serial κανονικό. Ας ελπίσουμε ότι οι υποσχέσεις οι οποίες έχουν δοθεί θα ευοδοθούν, γιατί το είδαμε και τώρα ότι με τις έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε στην ορεινή Κορινθία, πάρα πολύ νερό, και αυτό πραγματικά είναι ό,τι νομίζω χειρότερο να καταλήγει στη θάλασσα. Πιστεύω ότι επιτέλους θα ολοκληρωθεί το φράγμα και όλο αυτό το νερό το οποίο αυτή τη στιγμή πηγαίνει μέσα στον Κορινθιακό κόλπο θα δοθεί στους αγρότες, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις περιουσίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή το βλέπουμε και όλοι μας, σιγά σιγά εγκαταλείπονται. Όσον αφορά την κίνηση εδώ σήμερα στη Λαϊκή, πάντα όταν έχουν πληρωθεί ο κόσμος τα πράγματα είναι καλύτερα. Υπάρχει μια καλή κίνηση, βοηθάει και ο καιρός. Ο κόσμος μετά από τόσες μέρες που ήταν κλεισμένος μέσα, βρήκε και ευκαιρία σε μια ανοιξιάτικη μέρα όπως είναι σημερινή να βγει να κάνει τα ψώνια του. Πληρότητα αγαθών υπάρχει. Χρήματα δεν υπάρχουν πολλά, αλλά εντάξει, και εκεί θα τα παλέψουμε όλοι, και εμείς και οι καταναλωτές. Ειδική αναφορά έγινε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την τοποθέτηση των POS. Όσον αφορά το θέμα με τα POS, τα οποία είναι και των ημερών, γιατί βλέπουμε ότι ασχολούνται πολύ κόσμος, για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι δεν μπόρεσε να γίνει πράξη ακόμα η διασύνδεση, η περιβόητη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Και έτσι δόθηκε άλλη μια παράταση, όχι μόνο στον κλάδο των λαϊκών αγορών, αλλά σε όλους τους κλάδους οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν ταμιακές μηχανές, γιατί δυστυχώς, ενώ σε καταστήματα και αυτά υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκολία να γίνει σύνδεση, γιατί υπάρχει το Wi-Fi, εδώ σε εμάς που είναι υπαίθριο ο χώρος στον οποίο εκτίθουμε τα προϊόντα μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διασύνδεση. Και εκεί υφίσταται το πρόβλημα. Ο Υπουργός πιστεύει ότι μπορεί να γίνει. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να γίνει. Το θέμα είναι όμως ότι ακόμα δεν έχει γίνει. Και ο κόσμος, οι καταναλωτές, οι παραγωγοί κυρίως εδώ και οι πολιτές, βρίσκονται σε μια δυσκολία τι να κάνουν. Γιατί ξεκινάνε, παίρνουν κάποιες ταμιακές μηχανές που υπόσχονται ότι υπάρχουν, μπορεί να γίνει διασύνδεση. Στην πορεία βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος και μια επιβάρυνση. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί η υπόθεση, θα πρέπει, ας γίνει. Κανένας δεν είναι αντίθετος στο να γίνει, και εμείς, να ξέρετε, θέλουμε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούμε να πουλάμε προϊόντα με κάρτα, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε και κάποιους καταναλωτές οι οποίοι θέλουν να αγοράζουν με την κάρτα τους. Αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το κάνουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει σωστά. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Μπορεί να υπάρξει μια παράταση όπως ζητήθηκε 2-3 μηνών και 6 μηνών, θα έλεγα εγώ. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Μετά αμέσως θα είναι για πάντα. Αλλά να γίνει σωστό. Γιατί έτσι όπως γίνεται τώρα είναι δουλειές πρόχειρες και αποδεικνύεται ότι γίνονται λάθη. Κάποιοι παραγωγοί που πήγαν και αγόρασαν κάποιες μηχανές POS, δυστυχώς αποδεικνύονται ακατάλληλες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη διασύνδεση με τις ταμιακές μηχανές, και έτσι δεν μπορεί να γίνει πράξη αυτό που θέλουν. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ήδη υπήρξε ένας μήνας συν έναν, δηλαδή ένας μήνας σίγουρα αναστολή στα πρόστιμα σε όσους δεν έχουν κάνει τη διασύνδεση, και πιθανόν αν χρειαστεί και ένας μήνας ακόμα. Οπότε μέχρι και τέλος Απριλίου
δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα, όμως πρέπει να προβούν στις ενέργειες να κάνουν τις αιτήσεις τους για να είναι κατοχυρωμένοι, ώστε να μην έχουν πρόβλημα. Και κάποια στιγμή, όταν με βεβαιότητα το Υπουργείο μας βεβαιώσει ότι οι συγκεκριμένες μηχανές ΠΟΣ είναι κατάλληλες για να τοποθετηθούν στη λαϊκή αγορά, τότε να προχωρήσουμε στην αγορά τους.